Τώρα, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για μία σειρά από θέματα. Να ξεκινήσουμε από πιθανά κρούσματα που έχουμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Πόσα, Παναγιώτη? 13 ύποπτα κρούσματα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ΣΥΑ και τουλάχιστον 24 στην Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Πολύ μεγάλο βρίσκονται... κτίριο, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει 2.500 κόσμο εσωτερικά και λέγαμε και νωρίτερα, αν θυμάσαι και τις προηγούμενες μέρες, ότι συνοστίζονται πάρα πολλοί πολίτες για σήμαντους λόγους και αφορμές. Βρίσκονται σε μια ιδιότυπη, θα λέγαμε, καραντίνα μέχρι να προβούν στις απαραίτητες εξετάσεις και να έρθουν και τα πρώτα αποτελέσματα. Υπάρχουν και άλλοι τουλάχιστον 20 με 30 αστυνομικοί που αυτοί βρίσκονται σε ένα καθεστώς προληπτικής καραντίνας καθώς έχουν αισθανθεί είτε ίδιοι είτε συγγενικά τους μία, θα λέγαμε, ελαφριά διαθεσία. Το μοναδικό επιβεβαιωμένο κρούσμα είναι αυτό της γυναίκας ανθυπαστυνόμου στο Προκεκά της Αμυγδαλέζας που είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες και μάλιστα ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν είχε μάλλον συμπτώματα και βρέθηκε θετική πριν καν πάει στην υπηρεσία της. Έχουμε και ένα κρούσμα στο στρατό. Ναι, ένας σταδιωτικός στην Αλεξανδρούπολη, μουσικός στην μπάντα του στρατοπέδου, βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό με τους αρμόδιους αξιωματικούς. Πρέπει όμως να εκμηλατούν, θα λέγαμε, πιο λεπτομερώς τις επαφές τους μέσα στο στρατόπεδο και στον κοινωνικό του περίγυρο, προκειμένου να αποτρέψουν τη μετάδοση και εξάπλωση μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Κύριε Παναγιώτη, έχουμε ένα πεντοχίλιαρο καμπάνα για όσους πλέον παραβιάζουν την καραντίνα. Την καραντίνα στην οποία τίθενται υποχρεωτικά, έτσι. Ταξιδεύεις, ας πούμε, εσύ από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα. Λαμβάνεις ένα εγχειρίδιο, ένα έντυπο το οποίο συμπληρώνεις μέσα στο αεροπλάνο. Είναι τα στοιχεία ταυτότητά σου. Είναι το από πού έχεις προέλθει και ποιος θα είναι ο τόπος διαμονής σου εδώ στην Ελλάδα, αλλά και το τηλέφωνο επικοινωνίας. Με το που φτάνεις εδώ, τίθεσαι απευθείας σε μια καραντίνα 14 ημερών. Στην περίπτωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα γίνουν ενδεχομένως από αστυνομικές αρχές, διαπιστωθεί ότι δεν βρίσκεσαι στην υποχρεωτική απομόνωση των 14 ημερών, θα λάβεις ένα προδιοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ σύμφωνα με μία από τις τελευταίες πράξεις του νομοθετικού περιεχομένου. Μάλιστα, και να έχουμε να δούμε τα πλάνα από τη Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι όπου βλέπουμε αστυνομικούς να παρακαλούν, εν πάση περιπτώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, τους πολίτες να αραιώσουν. Είναι ένα ιδιότυπο, θα λέγαμε, μένουμε σπίτι με τηλεβόες και μεγάφωνα από περιπολικά και της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά και της ομάδας Δίας που βρισκόταν και περιπολούσε στην Θεσσαλονίκη, καθώς στην παραλία διαπίστωσαν ότι πάρα πολύ κόσμο έκανε και σε μικρές αποστάσεις. Μπορούμε να ακούσουμε κάτι ακριβώς λένε. Όσο περισσότερο απομονωθούμε, τόσο θα καθυστερήσουμε τη διασπορά. Είχα παρατηρήσει λοιπόν, θα συνεχίσω, πάρα πολλοί κόσμος να συνοστίζεται στην παραλία και σε πολύ μικρές αποστάσεις όπου θα μπορούσε και θα ευνοούσε μια μετάδοση και εξάπλωση του κορονοϊού. Είναι, θα λέγαμε, ένα από τα πιο δραστικά μέσα της Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αποτρέψουν τον κόσμο. Ποιος θα μας το έλεγε? Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε αυτές τις εικόνες και ακόμη δεν το χωράει το μυαλό μας. Και από αύριο αυτό θα απαγορεύεται κιόλας και θα υπάρχουν και πρόστιμα. Λοιπόν, Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.